Live, επιτέλους, για να δούμε. Τρίτη και φαρμακερή. Εάν δεν λειτουργήσει και αυτή, παιδιά, το κλείνω σήμερα. Δεν θέλει. Έχει πολύ αέρα, φυσάει πάρα πολύ εδώ στην άνοιξη. Και ίσως να έχουμε πρόβλημα στο ίντερνετ. Τώρα νομίζω είμαι live. Έτσι λέει εδώ τουλάχιστον. Για να δούμε. Άντε να δούμε πάλι. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Γεια σας. Ελπίζω τώρα να ακούγομαι, παιδιά. Και να μας κάνει άλλη διακοπή. Λοιπόν, 25/6/2019, φοράω και τα ακουστικά για να έχουμε πιο καλό ήχο, εντάξει, ελπίζω να φτιάξει και ο ήχος. Το ίντερνετ εδώ είναι λίγο πεσμένο και μου έγραφε συνεχώς ότι έχω χαμηλή ταχύτητα για να κάνω live. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, για να δούμε. Δοκιμάστε να μπείτε όσοι δεν μπήκατε. Τα προηγούμενα 2-3 ήταν δευτερολέπτων τα βίντεο. Δοκίμαζα. Για να δούμε. Τέλος καλό, όλα καλά, αφού μπήκαμε. Ακούγομαι καλά. Για πήγαινε μέσα. Γράψτε μου παρακαλώ να ακούγομαι καλά, γιατί σήμερα έχει όλο διακοπές. Για να προχωρήσουμε παρακάτω. Ωραία, εδώ λέει η φίλη μας Ελευθερία, ακούγεσαι, λέει, μια χαρά. Εντάξει, έχει πάρα πολύ αέρα, όπως ξέρετε όλοι, ήχος τέλειος. Okay, Βασίλη, ευχαριστώ. Λοιπόν, να και ελπίδα, καμπάνα λέει. Εντάξει, παιδιά, okay, μια χαρά. Λοιπόν, υδρώσαμε να πούμε, αμάν, δηλαδή, 3-4 φορές έγραφα προσπάθεια και μετά πάλι διαγραφόταν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και το σημερινό live. Να μοιραστούμε τις πληροφορίες, θα κάνω ένα πρόλογο εγώ και θα περιμένω να φτιάξουμε τις ερωτήσεις. Έχω μαζέψει 2-3 θέματα, πάλι από προηγούμενες ερωτήσεις που μου κάνουν και από τα σεμινάρια που κάνω, ας πούμε, τα προσωπικά, για να κάνω μια εισαγωγή. Λοιπόν, για να ανοίξουμε, περιμένουμε και τους φίλους μας να μπουν μέσα. Το πρώτο πράγμα που έχω σημειώσει να σας πω είναι για την παρατήρηση, συγχώνευση και ενσωμάτωση. Λοιπόν, όταν ξεκινάμε και δημιουργούμε έναν εαυτό παρατηρητή, τι εννοούμε? Ο παρατηρητής, πάοντε φίλοι μου, είναι εκείνος που παρατηρεί. Δεν είναι αυτός δηλαδή που εστιάζει, έτσι, είναι αυτός που έχει μια εστίαση από μια άλλη πλευρά από την κανονική. Η διατήρηση με την παρατήρηση έχει την εξής διαφορά. Όταν κάτι το διατηρούμε, πιστεύουμε, είμαστε μέσα σε αυτό, δίνουμε την ψυχή μας, τη συνείδησή μας και δημιουργείται. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι εμείς κατέχουμε έναν εαυτό που το παρατηρεί. Μπορεί να το υλοποιούμε, να του δίνουμε εμψύχωση, να το ζούμε, όμως η παρατήρηση έρχεται όταν δημιουργούμε έναν εαυτό που είναι έξω, παράλληλα δηλαδή, παρατήρηση. Σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε και μια άλλη άποψη. Διαχωριζόμαστε λοιπόν από την κανονική διατήρηση και πάμε στην παρατήρηση. Γιατί θέλουμε να είμαστε απ' έξω, να δούμε τον τρόπο λειτουργίας ορισμένων πραγμάτων. Και μετά την παρατήρηση, φίλοι μου, γιατί πολλοί φίλοι με ρωτάτε πώς είναι δυνατόν στα μάτια να είμαστε συνέχεια στην παρατήρηση, είναι γρήγορο ή κάτι δύσκολο, και έχετε δίκιο. Το παρατηρούμε και από ένα σημείο και μετά, αφού έχουμε μάθει τον τρόπο που λειτουργεί, τι κάνουμε μετά? Το ενσωματώνουμε μέσα μας ξανά. Έτσι γίνεται η ζωή για τους ανθρώπους που θέλουν να ζουν συνειδητά. Δεν είναι ένας συνεχόμενος αγώνας εγρήγορσης. Κάνουμε την παρατήρηση, λειτουργούμε, δηλαδή βλέπουμε τον τρόπο λειτουργίας, το καταλαβαίνουμε, βλέπουμε και τις δυσλειτουργίες τις οποίες έχουμε και μετά το ξανά ενσωματώνουμε σαν εαυτό μας. Οπότε μετά λειτουργεί όπως θέλουμε εμείς. Η συγχώνευση λοιπόν και η ενσωμάτωση είναι εκείνα τα δύο πράγματα που έρχονται μετά την παρατήρηση. Κάτι από την αρχή είναι μέσα μας συγχωνευμένο και ενσωματωμένο. Όμως εμείς δεν κατέχουμε τον τρόπο λειτουργίας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να το διαχωρίσουμε μέσα μας όταν φτιάχνουμε τον παρατηρητή. Φτιάχνουμε έναν προσωρινό εαυτό
που ασχολείται με το να δει τον τρόπο λειτουργίας ενός κυκλώματος. Αυτό το κύκλωμα μπορεί να είναι μια ολόκληρο σύμπαν, όπως βλέπουμε αυτό στα άστρα, ή το δικό μας σύμπαν, όπως βλέπουμε τον εαυτό μας. Ή ένα μικρό σύμπαν, που είναι ένα πιο μικρό κύκλωμα, όπως ένα κομμάτι του εαυτού μας, που λέμε εμείς τα προγράμματα, ή τα δαιμόνια, ή ορισμένα πράγματα αυτοεκπληρούμενα. Σε μια συζήτηση πάλι που έκανα με μερικούς φίλους, είχαμε πάει για καφέ, μιλήσαμε επίσης για τη λέξη της διαπίστωσης. Διαπίστωση τι σημαίνει? Πίστωση που την κάνω με το δία, σας είπα πάλι, με το νου μας. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δίνω πίστωση, πιστεύω σε κάτι ότι είναι αληθινό με το μυαλό μου. Γιατί τι κάνω? Έχω μπει σε εκείνη την κατάσταση παρατήρησης και μετά έρχεται μια διαπίστωση του τρόπου λειτουργίας μιας ενέργειας. Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν διαπιστώνουν κάτι, διαπιστώνουν ένα αποτέλεσμα. Όμως δεν καταλαβαίνουν ότι η ίδια η διαπίστωση είναι ένα αυτοεκπληρούμενο σύστημα για να διαπιστώσουμε κάτι. Δηλαδή στην πραγματικότητα αυτό που πιστεύουμε το διαπιστώνουμε ή το επιβεβαιώνουμε, που σας λέω καμιά φορά, καθώς το ενσωματώνουμε και το κάνουμε υπαρκτό, σαν ψυχή. Τι θέλω πάλι να πω με αυτό? Σε λεπτό να κατεβάσω το ήχο του υπολογιστή. Η διαπίστωση, φίλοι μου, έρχεται από τον ίδιο μας τον εαυτό. Ένας άνθρωπος μπορεί να διαπιστώσει ότι είναι δυνατός, μπορεί να διαπιστώσει ότι είναι αδύναμος. Μπορεί να διαπιστώσει το οτιδήποτε τον αφήνει η συνείδησή του να πιστώσει. Τον αφήνει ο νους του δηλαδή να πιστώσει. Δηλαδή να πιστέψει. Τα λεφτά, τι κάνουμε, είναι διαπιστεύματα. Γιατί με το νου μας δίνουμε πίστη πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί και λέμε ότι έχει την τάδε αξία. Έτσι ακριβώς λειτουργεί και η πραγματικότητα. Όταν εμείς θέλουμε να διαπιστώσουμε κάτι, αρκεί να μπούμε σε εκείνο το σύστημα το οποίο φέρνει το ανάλογο αποτέλεσμα. Αυτό το πράγμα χρησιμοποιούν αυτοί που ξέρουν να μαγεύουν τον κόσμο. Σας κάνω να διαπιστώνετε κάτι, δηλαδή να το πιστέψετε, γιατί μπαίνετε σε εκείνο το κύκλωμα. Και αφού μπαίνετε σε αυτό το κύκλωμα, μπαίνετε σε εκείνο το χορό, αρχίζετε και χορεύετε. Άρα τι θέλω πολλές φορές και σας λέω? Θέλω να καταλάβετε όταν διαπιστώνω κάτι ότι είναι απλά η διαπίστωση, η αναγνώριση ενός αυτοεκπληρούμενου συστήματος. Οπότε αν εγώ θέλω να διαπιστώσω κάτι άλλο πάνω στο ίδιο σενάριο, μπορώ πραγματικά να κάνω μια άλλη διαπίστωση αναλόγως στη συνδυσιακή μου κατάσταση και την παρατήρηση κάτω από την οποία εγώ φτάνω στο τέλος σε μια διαπίστωση. Πολλοί άνθρωποι έρχονταν παλιά και μου λέγανε: σταμάτη, διαπιστώνω ότι ο κόσμος είναι βαρετός. Διαπιστώνω τελικά ότι υπάρχει μια ματαιοδοξία μέσα μου. Διαπιστώνω το ένα, διαπιστώνω το άλλο. Νομίζω ότι πριν δεν υπήρχε ή μετά δεν θα υπάρχει. Το θέμα τι είναι? Να διαπιστώσουμε όσα περισσότερα πράγματα μπορούμε σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Και μετά τι να κάνουμε? Να κάνουμε μια συνειδητή επιλογή μέσα από όλες τις διαπιστώσεις τι πραγματικά θέλουμε εμείς να πιστεύουμε για να το εμψυχώνουμε τουλάχιστον μέσα μας και σιγά σιγά με την ισχύ, με την ένωση και στο συλλογικό. Έτσι. Μετά έχω σημειώσει εδώ κάτι να σας πω πώς δουλεύει η φαντασία με το φόβο. Υπάρχει το εργαλείο, φίλοι μου, όπως έχουμε πει, της φαντασίας. Η φαντασία είναι το μέγιστο εργαλείο. Είναι όλος ο μετοποιός λοβός που έχουμε εμείς, που μας ξεχωρίζει από τα ζώα γιατί έχουμε την συνειδητή ή την ασυνείδητη φαντασία. Για τους περισσότερους ανθρώπους αυτό το όπλο λειτουργεί ασυνείδητα και το λειτουργούν άλλοι για αυτούς. Η φαντασία είναι το πρώτο πράγμα που μας συνδέει με την υπαρκτή, θα λέγαμε, ιδέα, κάτω από την οποία ο νους μας κάνει μια σύνδεση για να κατεβάσει την ενέργεια σε εκείνες τις σκεπτομορφές που βάσει των δικών μας πεπιθήσεων, λέξεων, σχημάτων, δηλαδή με λίγα λόγια βάσει των δικών μας, θα λέγαμε, ενεργειών, φτιάχνονται συγκεκριμένα μοτίβα για να γίνουν εικόνες και μετά αναλόγως το πόσο εμείς το κατεβάζουμε ακόμα πιο πολύ μέσα μας, το κάνουμε αλήθεια, το ζούμε ή το γεωμετρούμε, δηλαδή το κάνουμε γη.
Δηλαδή το κάνουμε ύπαρξη, το κάνουμε ύλη. Άρα ξέρουμε ότι η φαντασία είναι το πρωταρχικό εργαλείο δημιουργίας. Όταν όμως εμείς δεν είμαστε συνειδητοί στη φαντασία, η φαντασία μας λειτουργεί ασυνείδητα. Παραδείγματος χάρη, όλοι το έχετε ακούσει για το τρίτο μάτι. Το τρίτο μάτι των ανθρώπων, όταν λέμε ενεργοποιείται, τι σημαίνει, ότι δεν είναι ενεργοποιημένο? Εν μέρη ναι, γιατί λειτουργεί κάτω μόνο από τη σύνδεση με το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο τσάκρα σε όλους τους ανθρώπους. Όταν λέμε το ενεργοποιούμε, δημιουργούμε τη σύνδεση με το τέταρτο, το πέμπτο, το έκτο και το έβδομο. Επομένως, τι σημαίνει αυτό? Ότι ενεργοποιούμε, θα λέγαμε, τη φαντασία μας να μπορεί να δουλεύει κάτω από άλλες συχνότητες. Οπότε βλέπει άλλα πράγματα. Με λίγα λόγια, συνδέεται, θα λέγαμε, με άλλα μοτίβα. Οπότε έχει να διαλέξει καλύτερα τι το αντιπροσωπεύει. Και επίσης έχει να διαλέξει καλύτερα την αρμονία ανάμεσα στους κόσμους. Ένα πράγμα που οι άνθρωποι που δεν έχουν συνειδητή φαντασία δεν μπορούν να το κάνουν. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι δυσαρμονικός σχετικά με τη γη, σχετικά με τον άνθρωπο, σχετικά με το γαλαξία, σχετικά με το σύμπαν. Έτσι είναι πολλά τα ωφέλη το να αναπτύξουμε το τρίτο μάτι, τη συνειδητή φαντασία μας. Η ασυνείδητη φαντασία λοιπόν είναι όλα αυτά τα πράγματα που επηρεασμένοι και από δικές σας πεπιθήσεις προβάλλεται στο εσωτερικό σας, θα λέγαμε, σκοτεινό θάλαμο, όπως προβάλλεται το φιλμ στο σκοτεινό θάλαμο και βγάζουμε φωτογραφίες. Έτσι ακριβώς το σκοτάδι που έχουμε μέσα μας, ορισμένες λάμψεις φωτός δημιουργούν όλες αυτές τις σκεπτομορφές. Όπως το σκοτάδι του χάους, ορισμένες λάμψεις φωτός δημιουργούν τα σύμπαντα, τα ορατά του φωτός, του ορατού στο δικό μας κόσμο. Σας έχω πει ότι ο άνθρωπος, το σύμπαν και γενικά τα πάντα λειτουργούνται από τις ίδιες δομές, έτσι. Μετά γράφω για την πολιτεία. Α, να πούμε για την προσομοίωση. Πώς δουλεύει λοιπόν η φαντασία? Τι γίνεται πολλές φορές? Ο άνθρωπος που φαντάζεται, δηλαδή ο άνθρωπος που έχει τον προμηθέα και τον επιμηθέα, τον αδερφό του, που ο προμηθέας είναι η φαντασία, που πηγαίνει προ του μύθου, πριν της αλήθειας, γιατί μπορεί και προλαμβάνει, θα λέγαμε, την ενέργεια στον κόσμο της ιδέας και μπορεί να τη φανταστεί πριν γίνει ύλη, αν το πάρουμε έτσι, ή μπορεί να τη δημιουργήσει πριν γίνει ύλη. Αυτός είναι ο Προμηθέας που έδωσε το φως στον άνθρωπο να μπορεί να προβλέπει και να δημιουργεί, έτσι, με την έννοια της φωτιάς που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνείδηση. Έχει αδερφό τον επίμηθέα, αυτό που είναι πάνω στην αλήθεια, πάνω στο μύθο, στο τώρα δηλαδή. Ανάμεσα στον επιμηθέα και στον προμηθέα έρχεται η ώρα, έτσι, να δουλέψουμε εμείς. Αλλά τι γίνεται όταν έδωσε ο προμηθέας, θα λέγαμε, τη φωτιά στους ανθρώπους, στους γήινους, θα λέγαμε, της τότε εποχής, που δεν ήταν θεοί ακόμα, η χαμηλή συχνότητα έκανε τη φωτιά εκείνη, τι να κάνει, φίλοι μου, να δεσμεύσει τον προμηθέα στον κύκλο της επανεσάρκωσης, της ύλης, της περιόδου. Γι' αυτό ο Δίας έστελνε και τον αλυσόδεσε στα δεσμά της ύλης, δηλαδή της εσαρκώσεώς μας, της υλικής περιόδου, της φθοράς και της αθαρσίας, και συνεχόμενα το σηκώτη, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μεταβολή στον άνθρωπο, άρα και στον προμηθέα εκείνη την ώρα, τι σημαίνει, να μεταβάλλεται συνεχώς στο χρονικό πλαίσιο εσαρκώσεων και κύκλων, έτσι, τον οποίο ο ίδιος έκανε το λάθος να στείλει τη συνείδηση στις τόσες χαμηλές δονήσεις τις οποίες ζει αυτό τον καιρό η συνείδηση, θα λέγαμε, του ανθρώπου. Βλέπετε, η μύθη δεν είναι τίποτα άλλο παρά εξήγηση των κοσμικών νόμων, δηλαδή της κατάβασης, σε εισαγωγικά θα λέγαμε, αν νομίζουμε ότι η ενέργεια από την πηγή κατεβαίνει κατά τον μαγνητισμό και τη βαρύτητα, όπως το βλέπουμε εμείς, της κατάβασης της ύλης, της κρυστάλλωσης, θα λέγαμε, του πνεύματος στην ύλη. Αυτή είναι όλη η μύθη, έτσι, και άλλες φορές τα εξηγούμε με το που έρχονται εδώ πέρα, το τι σημαίνουν πολλές φορές. Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα που θέλω να σημειώσω σχετικά με τις εκλογές που έχουμε τώρα και σας είχα μιλήσει και προηγουμένως, είναι ότι η ανθρωπότητα πρέπει από εγωκεντρική να γίνει ανθρωποκεντρική. Σας είπα και τις άλλες φορές ότι όταν έχουμε μια συνείδηση ανθρωποκεντρική, λειτουργούμε με κέντρο τον άνθρωπο. Ποιον άνθρωπο όμως? Όχι τον εγωκεντρικό άνθρωπο, αλλά τον ανθρωποκεντρικό.
Ο άνθρωποκεντρικός είναι εκείνος ο άνθρωπος που λειτουργεί μαζί με το μεγάλο έργο του συλλογικού. Τι σας είπα, μας νοιάζει τι κόμμα θα είναι, μας νοιάζει τι χρώμα θα είναι, μας νοιάζει τίποτα, κανένας διαχωρισμός. Αν όλοι οι άνθρωποι τι θέλουμε, την αυθονία, την αγάπη, το σεβασμό, τη συνεργασία, υπάρχει άνθρωπος χώρια τους ψυχικά παραπληγικούς που να μην το θέλουν? Όχι. Άρα θα πρέπει από εκεί να ξεκινάει κάθε βάση, είτε λέγεται οικονομική, είτε λέγεται πολιτική, είτε λέγεται κοινωνική. Πρέπει να είναι άνθρωποκεντρική. Βλέπετε, ο πολύ ατομισμός και η διαχωριστικότητα έχει κάνει τις επιλογές του ανθρώπου να είναι εγωκεντρικές. Ένας άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, που πολλές φορές μιλάμε, θέλει το δικό του το πάθος, επειδή είναι εγωκεντρικός, τι να κάνει, να το προβάλλει, να το αναπτύξει και να το κάνει ένα συγκεκριμένο σύστημα που να γυρίζουν όλα γύρω από αυτόν. Δείτε καμιά φορά γιατί φαίνομαι ότι είμαι ενάντια στους γκέι που θέλουν να θετήσουν παιδιά. Γιατί είμαι ενάντια σε μερικές περιπτώσεις, συγκεκριμένα γιατί είναι κάτι γέο εγωκεντρικό και θέλει να γίνει, να πάρει τη θέση του ανθρωποκεντρικού. Και βλέπετε πως πολλές φορές μέσα από την αριστερά, θα λέγαμε, την έννοια της συναισθηματικής ισότητας, πως έρχεται εκείνη η σκέψη του πονεμένου που θέλει να κάνει εγωκεντρικό το δικό του πόνο και να γυρίζει όλη η κοινωνία γύρω από τον πόνο, θα λέγαμε, ορισμένων ανθρώπων. Θέλω να καταλάβετε λοιπόν και να φύγετε από αυτό το ψευδοσυναισθηματισμό και την ψευδοαγάπη και να καταλάβουμε ανθρωποκεντρικά, θα λέγαμε έτσι, οτιδήποτε υπάρχει. Όταν εμείς ξεκινάμε και σκεφτόμαστε ανθρωποκεντρικά, έτσι θα έχουμε τον ιδανικό άνθρωπο ή τα ιδανικά και την αξία του ανθρώπου ίδιες. Όταν εμείς σκεφτόμαστε εγωκεντρικά, είναι φυσικό να έχουμε αντιμαχίες ανάλογα στις διάφορες αξίες των παθών του κάθε ανθρώπου και της μειωμένης και αυξημένης συνείδησης που έχει ο καθένας, γι' αυτό λέμε και παθών. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, σιγά σιγά η ανθρωπότητα πρέπει να γίνει ανθρωποκεντρική. Και αφού καταφέρει και γίνει ανθρωποκεντρική, επειδή όλα τα κέντρα ενώνονται, μετά θα γίνει και γεωκεντρική. Δηλαδή θα έχει και κέντρο της τη γη, δηλαδή το συλλογικό, τη γη, πώς μπορεί, τι να κάνει ο άνθρωπος να γίνει ανθρωποκεντρικός και μετά θα γίνει γεωκεντρικός, γιατί θα συγχωνευτεί με τη συλλογικότητα της γης. Δεν θα καταστρέφει τον πλανήτη, όπως ο εγωιστής άνθρωπος δεν καταστρέφει την ανθρωπότητα. Έτσι και η ανθρωπότητα δεν καταστρέφει τον πλανήτη. Βλέπετε μετά από εκεί και πέρα, αφού σταματάει η εξέλιξη της ατομικότητας με την έννοια του εγωισμού, μετά θα είμαστε και ηλιοκεντρικοί και γαλαξιοκεντρικοί και θα δημιουργούμε ομοσπονδίες, συλλογικότητες, όπως είναι στα ανώτερα πεδία, θα λέγαμε, οι ανθρωπότητες του μέλλοντος κατά εμάς, εκεί που βαδίζει η ανθρωπότητα, που είναι μεγάλοι σύνδεσμοι και συλλογικότητες, έτσι, πνευματικές, που είναι ηλιοκεντρικές, γαλαξιοκεντρικές, συμπαντοκεντρικές, θα μπορούσαμε να πούμε. Δηλαδή τι, λειτουργούν στο μέγα έργο του σύμπαντος, συνειδητά. Δεν είναι αποκομμένες από το μέγα έργο του σύμπαντος, του γαλαξία, του ήλιου, της γης, καταλάβατε. Όπως είναι ο άνθρωπος από τη γη ή ο εγωιστής άνθρωπος από την πραγματική ανθρωπότητα. Εδώ έγραψα ένα άλλο πράγμα που με ρώτησε μια φίλη για τις μάγισσες. Μου λέγανε σταμάτη γιατί και έγανε τις μάγισσες και τους μάγους. Θέλω να συλλάβετε λοιπόν την ιδέα ασχέτως αν υπάρχουν παρερμηνίες. Σας είπα ότι η φωτιά ανανεώνει συνεχώς τη φύση με το να διασπάει τα πράγματα, να τα αποσυνθέτει η φωτιά. Είτε η φωτιά είναι η συνείδησή μας για να διαλύει τις σκεπτομορφές, τα προγράμματα, τους εγωισμούς, είτε η φωτιά είναι το πυρ, αυτό το υπαρκτό που βλέπουμε, που τι κάνει, διαλύει στη σύνθεση, έτσι αποσυνθέτει όλη τη σύνδεση την οποία έχουμε. Έχουμε μιλήσει επίσης σε προηγούμενα πράγματα για την καύση των νεκρών. Και σας έχω πει ότι κάνει πιο γρήγορη την μετάβαση, θα λέγαμε, για να γίνει πιο γρήγορη η αποσύνδεση, γιατί η ψυχή με την αποσύνδεση του σώματος συνδέεται ενεργειακά και σας είχα μιλήσει πάνω σε αυτό στο βίντεο, μου φαίνεται, για τα μυστήρια της ζωής και του θανάτου. Όταν με το σκεπτικό ότι πάνω στον άνθρωπο, στο ενεργειακό του κομμάτι, δηλαδή στην άβρα του, έτσι, εσωτερικά και εξωτερικά θα λέγαμε το περίβλημα του σώματος, δημιουργούνται ορισμένα παράσιτα ενεργειακά.
Είχαμε πει και άλλες φορές ότι τα περάσματα με φλόγες στην παλιά εποχή πάνω στην άβρα του ανθρώπου με δάδες, τα περάσματα, καίγανε θα λέγαμε ορισμένες λαύρες που είναι παράσιτα ενεργειακά που κολλάγανε πάνω στους ανθρώπους. Όπως έχουμε τα παράσιτα τα κανονικά που μπαίνουν στο σώμα μας, έτσι έχουμε και τα μικρόβια θα λέγαμε τα εθωρικά που μπαίνουν πάνω στον εθέρα μας. Με αυτό το σκοπό λοιπόν καίγανε, θέλαμε να πούμε, τις μάγισσες, διότι εννοούσαν κατά τη δική τους θα λέγαμε ερμηνεία ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν πλήρως κατηλημένοι από δαιμόνια και έχοντας χάσει τη συνείδησή τους έπρεπε να τις περάσουν από φωτιά όπως ήταν ζωντανές για να καούν τα δαιμόνια εκείνη την ώρα που ήταν έξω, δηλαδή σε ύπαρξη. Ενώ όταν τα δαιμόνια πεθαίνει ο άνθρωπος φεύγουν και διασπούνται και μοιράζονται σε άλλους ανθρώπους. Έχοντας αυτή τη γνώση ή μην έχοντας αυτή τη γνώση και θέλοντας να κάνουν καλό, ήταν κολλημένοι θα λέγαμε πάνω στο σκοταδισμό που είχαν τότε και με την πόρωση την οποία είχαν και έγανε τους ανθρώπους, είτε ήταν θα λέγαμε μάγισσες κατά τη δική τους έννοια ή όχι. Στην πραγματικότητα σας εξηγώ εγώ τον τρόπο της πραγματικής λειτουργίας κατά τη σκέψη την οποία θα έπρεπε να είχαν και από εκεί πέρα βγήκε όλο αυτό το κάψιμο. Κάψιμο ενώ είναι ζωντανός ο άλλος για να καούν εν ενεργεία τα διάφορα κυκλώματα ώστε η ψυχή να απελευθερωθεί και να μην γεμίσει έτσι γύρω γύρω όπως και με εμείς τα σκουπίδια σε εισαγωγικά για να μην γεμίσουν γύρω γύρω θα λέγαμε μικρόβια τον κόσμο. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν καίγανε τις μάγες ζωντανούς και τους διάφορους ανθρώπους τότε. Ένα άλλο πράγμα που ήθελα να πω πάλι, εδώ έχω γράφω ψυχή και διάβολος. Τι σημαίνει ότι κάποιος μου παίρνει την ψυχή ή την ψυχή θα την πάρει ο διάβολος. Καταρχήν θέλω να εννοήσουμε τι είναι η ψυχή. Όπως είπα και στο περασμένο πράγμα, η ψυχή είναι ένα σύνολο ιδιωτήτων και αυτές οι ιδιότητες που έχουμε μέσα μας, θα λέγαμε τα ακασικά αρχεία που κουβαλάμε μέσα από την επέκταση, θα λέγαμε, όλων των συγκεκριμένων υποσωματιδίων αυτών και ατομικοτήτων που περιέχονται στο σύμπαν και φυσικά σε αυτόν τον πλανήτη, θα λέγαμε, περιστρέφονται στον πλανήτη που λέμε Γη, δημιουργούν, θα λέγαμε, μια συγκεκριμένη αποθήκη ακασικών, θα λέγαμε, αρχείων. Αυτά τα ακασικά αρχεία, λοιπόν, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το θέλημα που έχουμε ή η θέληση, όπως σας είπα, για να μπορούμε να δημιουργήσουμε από την εσάρκωσή μας, αλλά και όλες τις μοίρες από τις 360 μοίρες του κύκλου, έτσι του ζωδιακού, πάνω στις μοίρες τις οποίες εμείς θα έχουμε τη μοίρα μας για να μοιραστούμε μαζί με τους άλλους, έτσι, όλη τη ζωή μας, τις επιρροές μας και τις ενέργειές μας. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, καταλαβαίνουμε ότι εμείς όταν λέμε θα στην πάρει την ψυχή σου ο διάβολος, τι εννοούμε. Αφού η ψυχή είναι αυτή η θέληση για να παίξουμε συγκεκριμένα και να εμψυχώσουμε ορισμένα δαιμόνια, συστήματα, εγώ, εαυτούς, για να πάρουμε συγκεκριμένες και ανάλογες εμπειρίες, ο διάβολος που έρχεται από τη βολή του Δία, διαβολή, γιατί μας διαβάλλει, εννοεί μας βάλει το νου, έτσι. Τι σημαίνει λοιπόν, όταν λέμε ο διάβολος, δηλαδή που είναι όταν βάλουν κάποιος το νου μας, έτσι, και το στρέφει, τον διαστρέφει και έρχεται και η διαστροφή, όταν εμείς μιλάμε λοιπόν ότι ο διάβολος ή ο σατανάς, οτιδήποτε σκέφτονται εκείνοι για κακές οντότητες, μας κλέβει την ψυχή, σημαίνει ότι μας παίρνει το θέλημα. Και τι σας είπα, αν εμείς ξέρουμε από την κβαντική αυτά τα πράγματα, ότι εμείς εψυχώνουμε τα πράγματα, η ίδια μας η ψυχή, το θέλημά μας έχει κανονίσει τις ενσάρκωσεις που κάνουμε και τα έχει κανονίσει όλα αυτά ενεργειακά θα λέγαμε, αν εμείς έχουμε διαστρεμμένο θα λέγαμε το νου μας, πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι βάλεται ο νους μας από τις επιρροές των συχνοτήτων των περιβάλλοντων της Kali Yuga ή της Μαύρη Εποχής. Οπότε τι έχουμε? Έχουμε το θέλημά μας κάτω από την υποταγή της Kali Yuga, της Μαύρη Εποχής. Δηλαδή τι, των χαμηλών συχνοτήτων. Οπότε όλο το θέλημά μας, όλη η ψυχή μας, όλη η ζωή, γιατί η ψυχή είναι ζωή, αυτή έχει το θέλημα και δημιουργεί ζωή. Μας κλέβει λοιπόν τη ζωή, τη δύναμη να ζωοποιούμε. Όταν λοιπόν το κατώτερο κομμάτι, το νοητικό, εκεί είναι λοιπόν η Kali Yuga, η εποχή των χαμηλών συχνοτήτων, η εποχή των χαμηλών δονήσεων, η εποχή λοιπόν όλη αυτή μας παίρνει θα λέγαμε την ψυχή μας, είναι σαν να την στρέφει
προς εκείνη την κατεύθυνση την εντροπική. Άρα τι σημαίνει, όλοι οι άνθρωποι που στην πραγματικότητα μου πουλήσει, θα λέγαμε, την ψυχή του στο διάβολο, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι από την επιρροή που έχουν οι χαμηλές δονήσεις πάνω στο νου τους, έχουν δημιουργήσει συγκεκριμένες πεπιθήσεις, παύλα όνειρα, παύλα πάθη, όπου αυτά τα πάθη τι κάνουν, καταναλώνουν την ψυχική τους ενέργεια και μπορεί να τους φάει, σε εισαγωγικά, η εντροπική ενέργεια, όλη τη δυναμική τους, όλη τη ζωή τους. Μήπως, φίλοι μου, όλο αυτό το πράγμα, το σύστημα, η κοινωνία που έχουμε δημιουργήσει τώρα με τις αρρώστιες, με αυτά που τρώμε, με όλες τις επιλογές μας και τις πράξεις μας αρνητικές, δεν μας τρώει τη ζωή αφού αρρωσταίνουμε, αφού δημιουργούμε ασθένειες από τις ίδιες μας επιλογές, από την ίδια μας την στραβή τεχνολογία, από τις κακές μας αυτοκτονικές μας τάσεις. Μήπως δεν γίνεται έτσι? Άρα είναι ολοφάνερο ότι στην πραγματικότητα η διαβολή, η διαβολή με ήττα, τι γίνεται, μας στρέφει, θα λέγαμε, το θέλημά μας στις εντροπικές ενέργειες. Οπότε καταναλώνουμε, για να πάρουμε εμπειρίες χαμηλών συχνοτήτων, όλη την ψυχική μας ενέργεια. Άρα είναι σαν να μας βαμπυρίζει η ίδια μας η συχνότητα που ζούμε εδώ πέρα. Άρα η Kali Yuga, σε εισαγωγικά, αυτή η εποχή των χαμηλών συχνοτήτων που περνάει, θα λέγαμε, η Γη και κάθε πλανήτη σε κάθε, θα λέγαμε, φάσμα μέσα από όλες τις κινήσεις που γίνονται μέσω σύμπαν, οι σκοτεινές, δηλαδή, εκείνες οι καταστάσεις που απομακρύνονται από την συγκεκριμένη, θα λέγαμε, νοητή κουνταλίνη του σύμπαντος για να δημιουργηθεί, θα λέγαμε, η αρμονία, συμβαίνει το ίδιο και μέσα μας. Όταν απομακρύνεται η συνείδησή μας από τη δυναμική της κουνταλίνη, θα λέγαμε, της κέντρο ενέργειας, θα λέγαμε, τότε δημιουργούνται αυτά εδώ πέρα τα πράγματα τα οποία βλέπουμε και στην κοινωνία μας, σαν ανθρωπότητα, σαν επιλογές που κάνουμε, σαν οτιδήποτε, πράξεις και εμπειρίες. Άρα στην πραγματικότητα λέμε ότι ο διάβολος παίρνει την ψυχή μας, είναι σαν να λέμε ότι οι εντροπικές ενέργειες που μας διαβάλλουν εκμεταλλεύονται όλο το θέλημά μας για να δημιουργήσουμε. Και έτσι ο άνθρωπος καταντάει ένας αρνητικός αρχιτέκτονας, ένας αρνητικός σεναριογράφος, ένας αρνητικός σκηνοθέτης και ένας αρνητικός ηθοποιός. Έτσι, ελπίζω να εννοήσατε την έννοια ότι χάνουμε την ψυχή μας και τι σημαίνει και ότι την πουλάμε και καλά στον διάβολο. Λοιπόν, ναι, και έχω ένα φίλο εδώ πέρα που λέει για τα μαύρα και τα άσπρα τα φτερά των αγγέλων. Τα φτερά των αγγέλων. Πάντοτε τα φτερά τι συμβολίζουν, ότι κάποιος πετάει. Και γιατί να έχει φτερά, τα λέγαμε, όπως το κηρύκιο του Ερμή, όταν ανέβει συγκεκριμένα η κουντελίνη, το DNA όταν επεκτείνεται, πάντοτε βλέπουμε τη σχέση μεταξύ του υλικού κόσμου και του πνεύματος. Άρα τι βλέπουμε, ότι ένας άνθρωπος, αντί να είναι εμφιαλωμένος μέσα στο σώμα του, στην πραγματικότητα, και αυτό το βάζουμε με την έννοια των ερπετών, δηλαδή τι γίνεται, ότι είμαστε κολλημένοι πάνω στη γη, προσέχετε, κολλημένοι πάνω σε αυτή τη σφαίρα, και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κινήσεις πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά με την έννοια αυτή, αλλά είμαστε κολλημένοι σαν να ζούμε στο δυσδιάστατο κόσμο, όπως κάνουν τα ερπετά. Φανταστείτε λοιπόν αυτό το πράγμα, τι σημαίνει λοιπόν όταν μιλάμε αλληγορικά. Όταν λοιπόν δίνουμε φτερά, σημαίνει ότι εμείς πάμε από τον κόσμο της γης που είμαστε κολλημένοι στον κόσμο του αέρα. Δηλαδή ότι μπορούμε να πετάξουμε, να επεκτείνουμε την ελευθερία της συνείδησής μας, την ελευθερία της ιδέας μας, την ελευθερία των σκέψεών μας, των συναισθημάτων μας, των επιλογών μας. Είναι λοιπόν σημαντικό να καταλάβετε ότι όταν αναβαθμίζεται ο άνθρωπος, ενεργοποιείται, όπως το κηρύκιο του Ερμή δείχνει λοιπόν το DNA ή την κουνταλίνη που λέμε, να ενεργοποιούνται λοιπόν τα τσάκρα και φτάνει στο σημείο εκείνο να αρχίζει να του δίνει φτερά. Σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν συγκεκριμένες γνώσεις και ενεργοποιήσεις, που αυτή εδώ πέρα η ενεργοποίηση τους δίνει την ελευθερία σχετικά με άλλους ανθρώπους, όπως τα πουλιά είναι, θα λέγαμε, πολύ πιο ελεύθερα να πετάνε από ότι τα ερπέτεα που σέρνονται σαν συχνότητες. Γι' αυτό λοιπόν τι βλέπουμε, παρατηρήστε ότι πάντοτε δύο ειδών δυνάμεις πολεμάνε, ο αετός και το φίδι. Αν δείτε από τη ρωμαϊκή εποχή και πιο παλιά στους αρχαίους Έλληνες, πάντοτε συμβολίζανε την έννοια της γνώσης, θα λέγαμε, του ενστίκτου με το φίδι και το ερπετό,
γιατί το ρεπετό δεν έχει τίποτα άλλο παρά μια τεράστια σπονδυλική στήλη, έτσι. Δεν είναι κάτι που είναι και έχει υποτίθεται, λένε την Αθανασία και έχει τη γνώση. Δεν είμαστε υπέρ ή κατά, απλώς να σας δείξω τη διαφορά. Πώς οι δράκοι, θα λέγαμε, όπως ξέρουν οι αρχαίοι Κινέζοι στη μυθολογία τους, ξεκινάνε από φίδια που τελικά δημιουργούν φτερά και γίνονται δράκοι. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος ξεκινάει από την έννοια του ερπετού, του ενστίκτου του και φτάνει ως το πνεύμα. Αφού ξεπεράσαμε λοιπόν αυτή την αλληγορία και καταλάβαμε αυτά τα πράγματα, τότε συνεχίζουμε και πάμε προς τη χριστιανική, θα λέγαμε εκείνη, θα λέγαμε διδασκαλία, αλληγορία πάλι, με τους αγγέλους. Που τι σημαίνει, ότι οι άγγελοι είναι συγκεκριμένα μοτίβα, θα λέγαμε, ενέργειας, η οποία λοιπόν έχουν φτάσει σε αυτήν την απελευθέρωση, θα λέγαμε, να έχουν ενώσει, να έχουν αναπτύξει, να έχουν ενεργοποιήσει, θα λέγαμε, συγκεκριμένα κέντρα και να έχουν φύγει από το πεδίο, θα λέγαμε, της ταύτισης με την ύλη. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι οι δαίμονες, θα λέγαμε, έχουν μαύρα φτερά και οι άλλοι έχουν άσπρα φτερά. Ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, που έχει περάσει από τη φωτιά, γίνεται κάρβουνο, μαυρίζει. Έτσι και στην πραγματικότητα οι εκπεσόντες άγγελοι, αυτοί που έχουν περάσει λοιπόν στην κόλαση, έχουν κάψει, θα λέγαμε, τα φτερά τους. Γιατί ακριβώς τι κάνουν εκείνο τον καιρό? Εκείνο τον καιρό λοιπόν αρχίζουν και δουλεύουν μέσα στις δικές τους ατομικές τους κολάσεις. Ενώ οι άλλοι, οι άγγελοι θα λέγαμε, που είναι λευκοί, είναι οι αθώοι άγγελοι που έχουν φτάσει στην αγαθότητα. Στην πραγματικότητα εμείς εδώ είμαστε όλοι εκπεσόντες άγγελοι. Γιατί τα όντα εκείνα που πέφτουν, έτσι, και μαυρίζουν τα φτερά μας, είναι επειδή πέσαμε στον κόσμο της ύλης. Πέσαμε στον κόσμο, θα λέγαμε, της κολάσεως, στον κόσμο των χαμηλών δονήσεων, στον κόσμο των χαμηλών συχνοτήτων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν παίρνουμε μαζί μας αυτή τη δημιουργικότητα, βάφεται από άσπρο το αγνό χρώμα σε μαύρο, στο χαοτικό, το εντροπικό. Άλλωστε το μαύρο και το άσπρο στο yin-yang ενώνονται. Και επειδή ο άνθρωπος είναι εκείνη η συνειδητότητα που ενώνει το πνεύμα με την ύλη, γι' αυτό και η ανθρωπότητα μπορεί να ενώσει το δαίμονα και τον άγγελο μέσα του, γιατί αυτός τους έχει δημιουργήσει και θα καταλάβετε και έχετε καταλάβει πολλά όταν το λέω αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μέσα μας είναι οι δύο πτυχές της συνείδησής μας και οι δύο δρόμοι που μπορούμε να ακολουθήσουμε, έτσι, ώστε να μαυρίζουν, θα λέγαμε, τα φτερά μας όταν πηγαίνουμε στις χαμηλές μας δονήσεις και να δημιουργούμε εκεί, και επίσης να, τα φτερά μας να γίνονται αγνά όταν εμείς ανεβαίνουμε, θα λέγαμε, προς το αγνό φως, έτσι, και φεύγουμε από εκείνα τα σκοτάδια. Λοιπόν, αυτά είχα σημειώσει εδώ να πούμε. Α, και ένα ακόμα για την επιρροή. Θέλω να καταλάβω τι σημαίνει επιρροή. Μες κάποιος με επηρεάζει. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι όλες οι ενέργειες έχουν μια ροή εδώ που ζούμε. Είτε είναι κοσμικές, είτε είναι μέσα μας. Η ροή της ενέργειας είναι η κίνηση, η απόσταση, ο χρόνος. Εν μέρη εμείς τη ζούμε και σαν συναισθήματα, τη ζούμε και σαν πράξη, σαν περπάτημα, τη ζούμε σαν χρόνο, τη ζούμε γενικά αυτή τη ροή. Κοιτάξτε όμως ότι κάθε ενέργεια έχει τη δική της ροή. Το είχαμε ξαναπεί ότι κάθε ενέργεια έχει μια ταχύτητα. Όπως και τα σώματά μας που αντιλαμβάνονται τις ενέργειες έχουν κάποιες ταχύτητες. Έτσι λοιπόν και όταν κάποιος μας επηρεάζει είναι γιατί είμαστε επί της ροής εκείνης της ενέργειας. Αυτό λέμε ότι κάποιος επηρεάζει. Όταν λοιπόν εμείς κινόμαστε πάνω στη ροή κάποιου άλλου, τότε λέμε ότι ο αυτός μας επηρεάζει. Γιατί έχει μια συγκεκριμένη ενέργεια και εγώ κινούμαι πάνω στη δική του ταχύτητα. Γιατί οι ενέργειες στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ταχύτητες του φωτός. Έτσι, τα πάντα είναι ταχύτητες του φωτός. Αυτό που λέμε εμείς δονήσεις. Όταν κάποιος λοιπόν μας επηρεάζει, είναι γιατί μπαίνουμε στη δική του ταχύτητα. Είναι γιατί μπαίνουμε στη ροή του. Έτσι θέλω να το καταλάβετε. Και εδώ πέρα, επειδή σας είπα όλοι οι άλλοι επηρεαζόμαστε, είναι γιατί βομβαρδιζόμαστε συνεχώς ο ένας με την ενέργεια του άλλου. Και ένας άνθρωπος να δεν ξέρει, να έχει τη δική του εμπιστοσύνη, τη δική του ροή, μια δυναμική, συγκεντρωμένη θα λέγαμε κατάσταση, από ψυχής δηλαδή, δυνατό θέλημα, αυτός ο άνθρωπος δεν επηρεάζεται τόσο εύκολα. Επηρεάζεται ίσως προσωρινά, αλλά ξανά προς τη δόξα τραβά. Γι' αυτό οι παλιές ψυχές, σας είπα, είναι αυτές που μπορούν και ξεπερνάνε τα προβλήματα. Οι νέες ψυχές είναι αυτές που λιγοψυχούν, θα λέγαμε, που δεν έχουν μεγάλη θέληση για να κάνουν υλοποίηση τα όνειρά τους. Έτσι.
Φίλοι μου, προχωράμε στο δεύτερο μέρος. Να μου γράψετε τις ερωτήσεις σας, όσοι δεν τις έχετε γράψει, έτσι. Και να δούμε τι μπορούμε να εστιάσουμε πάνω σε αυτές, για να μας έρθουν πληροφορίες, να τις μοιραστούμε. Λοιπόν, για να δούμε. Να πάμε εδώ. Η Βασιλική μου γράφει τις ερωτήσεις. Μου γράψε μια ερώτηση. Okay. Α. Οκ. Okay. Κάτσε να το δω. Γιατί, α, είναι σε... Περιμένουμε να ανοίξει λίγο η εικόνα, γιατί μου στέλνει σε εικόνα. Λοιπόν, λέει η Αλεξάνδρα, αυτό που λένε ότι ο παρατηρητής κινεί το παρατηρούμενο, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλο το σύμπαν, οτιδήποτε υπάρχει, θα λέγαμε, είναι μια κοσμική σκόνη, φανταστείτε, που είναι συγκεκριμένες πολύ λεπτοφυείς, έτσι, κομμάτια ενέργειας. Όταν εμείς λέμε ο παρατηρητής, είναι, σας είπα, η συνείδηση, έτσι, που μορφοποιεί κάποια ενέργεια. Μια μεγάλη συνείδηση λογική, όπως ανέφερα προηγουμένως, γαλαξιακή, ηλιακή, δημιουργεί συγκεκριμένα πράγματα όπως οι πλανήτες και η ύλη. Συνειδήσεις συλλογικές γαλαξιακές δημιουργούν νόμους, θα λέγαμε, έτσι, και τέμπο, ρυθμούς, θα λέγαμε, γαλαξιακών νόμων. Συνειδήσεις συλλογικές συμπαντικές δημιουργούν όλους τους νόμους συμπάντων. Θέλω να καταλάβετε ότι η συνείδηση είναι ίδια μια δημιουργός δύναμη. Αυτή η δημιουργός δύναμη, λοιπόν, ένα τέτοιο κομμάτι, θα λέγαμε, τέτοιο σπιθύρα από τη μεγάλη φωτιά έχει και ο άνθρωπος μέσα του. Και αυτή η συνείδηση τον κάνει να μπορεί να λειτουργήσει σαν δημιουργός πάνω στη δική του ύλη. Στις καταστάσεις τώρα που λειτουργούμε εμείς, η συγκεκριμένα η συνείδησή μας, οι περισσότεροι άνθρωποι που λειτουργούν στις χαμηλές συχνότητες, δεν πέφτουν, θα λέγαμε, στον κόσμο της μαγείας, για να δουλέψουν τη μαγεία, δηλαδή το αόρατο, αλλά φτιάχνουμε τον κόσμο, θα λέγαμε, της επιστήμης, της οποίας μπορούμε και καταλαβαίνουμε στον ορατό κόσμο, θα λέγαμε, με την έννοια των εργαλείων των οποίων έχουμε φτιάξει. Θέλουμε να πετάξουμε, φτιάχνουμε το αεροπλάνο. Θέλουμε να πάμε με το αμάξι. Δημιουργούμε εργαλεία. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να φαίνονται στατικά τα εργαλεία, αλλά δεν είναι τίποτα άλλο παρά μορφοποιήσεις της ενέργειας που τις κάνουμε τη δύναμη της δημιουργίας μας. Άσχετα, άμα φαίνεται σε αυτήν την αργή κίνηση που ζούμε, ότι δημιουργούμε εργαλεία. Στο μέλλον, θα λέγαμε, ο άνθρωπος θα μπορεί να δημιουργεί εργαλεία που θα είναι συνδεδεμένα με τη συνείδησή του. Θα μπορεί να υλοποιεί, θα λέγαμε, εργαλεία, επειδή εκείνος θα μπορεί με το νου του να κινεί αεροπλάνα, διαστημόπλια και όλα τα εργαλεία μέχρι χειρίς θα μπορεί να κάνει, έτσι, χωρίς καν να χρειάζεται ρομπότ. Ή με το νου του να κινεί βιορομπότ ή να προβάλλει τη συνείδησή του, αναλόγως τι επίπεδο είναι η ανάπτυξη του ανθρώπου, έχουν και ανάλογες περιπτώσεις, θα λέγαμε, δημιουργίας πραγματικότητας. Παραδείγματος χάρη, όλοι έχετε ακούσει για την κούφια γη που λένε καμιά φορά. Στην πραγματικότητα, όταν μιλάμε για την κούφια γη, μιλάμε για όντα που έχουν περάσει από την εξέλιξη της γης, έχουν αντέξει τις συγκεκριμένες, θα λέγαμε, καταστροφές που έχουν έρθει ένα καιρού στη γη, έχουν συγκεκριμένες τεχνολογίες υλοποίησης και έχουν εγκατασταθεί, θα λέγαμε, από τις τότε τεχνολογίες που έχουμε, έτσι, σε ορισμένα εσωτερικά κομμάτια της γης. Η κατάστασή τους, επειδή στη γη αναλόγως αλλάζει από την κρούστα και κάτω και από την κρούστα και πάνω οι ενέργειες, έχουν πάρει μια πιο εθερική κατάσταση, θα λέγαμε, των σωματιδίων μέσα τους ανά καιρούς και φύσης έχουν αλλάξει λίγο η σωματολογία τους, θα λέγαμε, αλλά καταλαβαίνετε ότι εκείνοι είναι οι επιζήσαντες, θα λέγαμε, κάθε φορά τεραστίων καταστροφών χιλιάδων εκατομμυρίων ετών, οπότε έχουν δημιουργήσει ένα εσωτερικό δίκτυο, θα λέγαμε, και έχουν δημιουργήσει μια εσωτερική ανάπτυξη της τεχνολογίας που εμείς οι άνθρωποι, θα λέγαμε, του φλοιού της γης δεν μπορούμε ακόμα να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα, διότι η ανθρωπότητα στον φλοιό της γης ανεβοκατεβαίνει, δηλαδή φτάνει σε μια κορύφωση, καταστρέφεται, φτάνει σε άλλη κορύφωση, καταστρέφεται. Η τεχνολογία στο εσωτερικό της γης, καταλάβατε, σε μια πιο αστρική, θα λέγαμε, κατάσταση, προχωράει και επεκτείνεται. Και φυσικά έχει έρθει σε επαφή και με την ανθρωπότητα, τους ελίτ
και πολλές φορές με ορισμένα medium που τους κάνουν να νομίζουν ότι μιλάνε εξωγήινοι από πλειάδες και από δρακονιανούς και τα υπόλοιπα. Υπάρχουν εσωτερικές πολλές. Θα μιλήσουμε σε ένα άλλο θέμα πιο εκτενέστερα έτσι για το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της γης. Γιατί σας είπα, η γη έχει πολλές παράλληλες πραγματικότητες που για να μπορούμε να τις συλλάβουμε πρέπει να έχουμε τη συγκεκριμένη εστίαση της συνείδησής μας. Υπάρχει ο ονειρόκοσμος, υπάρχει ο θετικός κόσμος, υπάρχει ο υλικός κόσμος αλλά σε μια άλλη κατάσταση όπως είναι αυτή που ζουν στο δώρο της γης. Υπάρχει ακόμα πιο ενεργειακός κόσμος που λειτουργούν διάφορες συνειδήσεις σχεδόν άειλες, ενεργειακές, έτσι. Και αυτό που κάνει ο άνθρωπος είναι να μπορεί να επεκτείνει την εσωτερική του αντένα για να μπορεί να συλλαμβάνει τα μηνύματα. Πολλές φορές όμως οι άνθρωποι, επειδή το μόνο που κάνουν είναι να ενεργοποιούν την αντένα αλλά να μην έχουν διάκριση, γίνονται έρμεα συγκεκριμένων πληροφοριών που έχουν άλλη ατζέντα και δεν μπορούν να καταλάβουν τη χρησιμότητα έτσι, την οποία υπάρχει κάθε φορά που κάποιος άνθρωπος θέλει να κάνει συγκεκριμένα channeling. Έτσι. Αυτό λοιπόν τι έχω να σας πω δηλαδή, με λίγα λόγια, ότι όσο ο άνθρωπος αναπτύσσεται μέχρι να φτάσει από την ύλη σε τελείως αστρικό επίπεδο όπως είναι στα όνειρά μας, καταλαβαίνετε στα όνειρα είμαστε τελείως δημιουργοί, instant τα λέγαμε δημιουργοί, δηλαδή στιγμιαίοι δημιουργοί. Εδώ όμως επειδή ζούμε σε άλλες ταχύτητες και έχουμε περιορισμούς στην ύλη, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δημιουργούμε έτσι, γιατί εδώ μαθαίνουμε πιο πολύ τη διαδικασία παρά το αποτέλεσμα. Εδώ ήρθαμε να μάθουμε τη διαδικασία, δηλαδή όχι τι να επιλέξουμε. Γι' αυτό λέμε στις πιο υψηλές συχνότητες έχει ήδη επιλεχθεί. Μέχρι να έρθει στην πραγματικότητα, δηλαδή να έρθει στη δική μας αντίληψη κάτι, έχει ήδη συμβεί στον κόσμο των τεραστίων ταχυτήτων. Μέχρι να αργοπορήσει και να κρυσταλλωθεί, να παγώσει και να αργήσει και να το δούμε στη δική μας πραγματικότητα εμείς σαν να συμβαίνει τώρα, αυτό έχει πέσει πάρα πολύ σε ταχύτητα. Έτσι καταλαβαίνετε καμιά φορά ενεργειακά γιατί είναι προδιαγεγραμμένα τα γεγονότα πριν ακόμα εμείς τα καταλάβουμε γιατί πρέπει να έρθουν στην κατάσταση της δικής μας αντίληψης. Καταλαβαίνετε ότι ένα παράδειγμα είναι ότι κάποιος πλανήτης, αστέρας ή οτιδήποτε μπορεί να έχει διαλυθεί και εμείς ακόμα να βλέπουμε για χιλιάδες χρόνια έτσι την αντανάκλαση του φωτός του, την εικόνα του, ότι ζει ακόμα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν έχει έρθει ακόμα εδώ, έτσι, εκείνη η εικόνα ότι καταστράφηκε. Έτσι και στην πραγματικότητα την οποία ζούμε, τι γίνεται καμιά φορά. Ανεβαίνουμε συχνότητα μέσα μας και κάθε συχνότητα λειτουργεί με παραπάνω ταχύτητα. Εκεί στον κόσμο αυτών των συχνοτήτων μπορούμε να δούμε το μέλλον και μετά να καταλάβουμε τι θα συμβεί. Όταν εμείς λοιπόν συγκεκριμένοι άνθρωποι μπορούμε και μπαίνουμε σε τέτοια συνδυσιακή κατάσταση, μπορούμε και προβλέπουμε το άλλου τη ζωή, έτσι, βλέπουμε δηλαδή την ενέργειά του πριν ακόμα εκδηλωθεί σε σενάριο. Υπάρχουν άνθρωποι που πιάνουν σχεδόν ένα κλικ πιο πάνω το σενάριο και μπορούν να σου πούνε ότι διαστητικά θα πάρεις ένα συγκεκριμένο πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να βλέπουν την ενέργεια και να σου πούνε ότι ανεξαρτήτως τι σενάριο θα είναι, μια συγκεκριμένη ενέργεια θα έρθει προς αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, βάσει αυτών των τύπων και των νόμων, να ξέρετε ότι έχει φτιαχτεί και εκείνο το κομμάτι που λέμε αστρολογία, εσωτερική αστρολογία. Απλά τη διατυπώσανε πάνω στην κίνηση των άστρων. Όμως είναι πάνω σε αυτή την κατεύθυνση και πάνω σε αυτόν τον τύπο, θα λέγαμε, συνείδησης που σας λέω. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε κι άλλο πάνω σε αυτά τα πράγματα για να προλάβω τις ερωτήσεις σας, παιδιά. Λέω αυτό που νομίζω ότι είναι αρκετό, έτσι. Στην πραγματικότητα όλα αυτά θα τα διδάσκω στα πανεπιστήμια σε λίγα χρόνια, αν η ανθρωπότητα φτάσει σε αυτό το πέρατο επίπεδο. Καταλαβαίνετε ότι τώρα μου ήρθε τώρα με ένα άλλο κομμάτι να μιλήσουμε λίγο για τον μυστικισμό και τον αποκρυφισμό. Βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι που λέγονται μύστες, ας πούμε, δηλαδή είναι επειδή ασχολούμαστε με τα μυστήρια. Τι σας είπα, έχουμε επεκτείνει τόσο πολύ την ενέργειά μας, τη διάβγειά μας, το νου μας, μια εναρμόνιση, ώστε να μπορούμε να τι να κάνουμε, να καταλάβουμε σχεδόν τον κύκλο από την πηγή, του ορμόκεντρους κύκλους μέχρι την περιφέρεια την οποία είμαστε. Να δούμε τα μοτίβα. Να δούμε δηλαδή τα μυστήρια, γιατί είναι αόρατα για τους ανθρώπους. Γι' αυτό λέγονται και μυστήρια. Γιατί είναι μυστήρια δηλαδή, μέσα στο σκοτάδι, έτσι. Αν μπορούμε εμείς και καταλαβαίνουμε λοιπόν
οι μύστες στα μυστήρια είναι γιατί μπορούμε να μπαίνουμε σε εκείνη την κατάσταση, να δουλέψουμε τα ανώτερα υπαρξιακά μας σώματα για να μπορούμε να συλλάβουμε συγκεκριμένες αλήθειες. Αυτός είναι ο κόσμος του μυστικισμού. Ο κόσμος του αποκρυφισμού είναι ένα κλικ, θα λέγαμε, πιο κάτω. Ο κόσμος του αποκρυφισμού δεν είναι να συλλάβει όλα τα επίπεδα για να μάθει τα μυστήρια, είναι να ανέβει 2-3 επίπεδα παραπάνω από τα ορατότητα, από τα ορατά πράγματα της ανθρωπότητας και να ξεκινήσει εκεί πέρα μια εκπαίδευση τεχνολογική. Γι' αυτό ένας αποκρυφιστής ασχολείται με διάφορων τύπων χαμηλής μαγείας ή υψηλής, θα λέγαμε, επιστήμης, όπου συγκεκριμένοι, θα λέγαμε, άλλοι, η κοινή ή ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί ακόμα να φτάσει, θα λέγαμε, και να έχει αυτή την γνώση. Από εκεί και πέρα, όποιος αποκρυφιστής θέλει να περάσει στον κόσμο των μυστηρίων και να συγκεκριμενοποιήσει μέσα του, τουλάχιστον διαισθητικά, με τα ανώτερα σώματά του τα μυστήρια, μπαίνει σε ένα άλλο μοτίβο. Δεν του χρειάζεται τόσο πολύ εκπαίδευση πάνω σε αυτά, αλλά του χρειάζεται εκείνη η εναρμόνιση, θα λέγαμε, για να συλλάβει όλο, θα λέγαμε, το σύμπαν από την έννοια της πηγής μέχρι την έννοια της εκδήλωσης. Έτσι. Παρ' όλα αυτά και τα δύο πράγματα χρειάζονται, γιατί σε κάθε επίπεδο, που εμείς αναπτύσσουμε τη συνείδησή μας, τι κάνουμε, επεκτείνουμε λοιπόν εκεί τους ανάλογους εαυτούς μας για να πάρουμε τις ανάλογες εμπειρίες, έτσι, γιατί αυτό κάνουμε, το ζωοποιούμε. Και αυτό λοιπόν που λέμε για τους αποκρυφιστές είναι αυτοί που λενοούμε σαν elite. Διάφοροι άνθρωποι που συγκεκριμένες γνώσεις, έτσι, που μπορούν και έχουν μια ανώτερη τύπου τεχνολογία, που η επίσημη τεχνολογία δεν μπορεί να τους φτάσει. Και παλιά ήταν διαφορετικά, τώρα θα λέγαμε είναι διαφορετικοί αυτοί οι τύποι. Και από την άλλη τους μυστικιστές που ασχολούνται με τα μυστήρια, θα λέγαμε τα αόρατα, έτσι, της ζωής και του θανάτου. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω και θα πούμε μια τελευταία, παιδιά, γιατί πέρασε η ώρα, αλλά επειδή καθυστερήσαμε. Έχουμε ρωτήσει πολλές. Εντάξει. Λέω ο Βασίλης, σταμάτη, καλησπέρα. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μου πεις γιατί οι άνθρωποι αποκτούν Αλσχάιμερ. Άνοια. Έχουμε πει ότι το Αλσχάιμερ είναι σαν αυτό το πράγμα που παθαίνει αυτή τη στιγμή γενικά η ανθρωπότητα. Γιατί τα πάντα είναι η συνειδησιακή αντανάκλαση, έτσι, της συνείδησης. Κοσμικές ενέργειες που έρχονται και τα κρυσταλλώνονται σαν καρκίνη, σαν Αλσχάιμερ, σαν οτιδήποτε άλλο στην πραγματικότητα συμβαίνει ενεργειακά. Στον κόσμο λοιπόν της ενέργειας, το Αλσχάιμερ, φίλοι μου, είναι εκείνη η κατάσταση της ανθρωπότητας που μπαίνει στο λίθαργο για να φύγει από τον πόνο μέσω της αρνητικής, σε εισαγωγικά, οδού, δηλαδή μέσω της μηχανικότητας. Βλέπετε, εμείς είμαστε υπέρ της μνήμης, ασχέτως αν ζούμε στο τώρα. Υπέρ της ψυχής. Η ψυχή στην πραγματικότητα είναι ένα είδος μνήμης. Το εγώ είναι ένα είδος μνήμης. Αλλά εμείς θέλουμε να έχουμε μια συγκεκριμένη ατομικότητα. Θέλω να καταλάβετε όμως ότι ο άνθρωπος που ζει στο τώρα χωρίς τη μνήμη, απλά ζει σε ένα τώρα, έτσι, η οποία έρχεται σαν αυτούς τους ανθρώπους, τα λέγαμε, που έχουν Αλσχάιμερ. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν Αλσχάιμερ είναι εκείνη η ανθρωπότητα που αντί να ξεκινήσει να μπορεί να ξεπεράσει όλα αυτά τα πράγματα που έχει επιφέρει η ίδια στον εαυτό της, παραδίδεται, έτσι, όπως το λέω κυριολεκτικά, παραδίδεται σε μια κατάσταση μηχανική, ώστε να μπει σε μια αγαθότητα για να μην πονέσει τόσο πολύ. Έτσι οι άνθρωποι παθαίνουν Αλσχάιμερ και αυτό σημαίνει ότι έρχεται μια κατάσταση μη μπορώντας ψυχικά να μπορούν να υποστηρίξουν κάποια γεγονότα και σενάρια της ζωής τους, διαλέγουν εκείνη τη μέθοδο της ασυνειδησίας και λίγο-λίγο βλέπετε είναι σαν να σβήνουν οι λειτουργίες. Αρχίζει στο πάνω μέρος του εγκεφάλου, έτσι, ξεκινάει και δεν θυμούνται τα προσωρινά, αυτά τα χθεσινά και τα σημερινά γεγονότα και μετά καταλήγει να μπαίνει στο αισθηκτόδης και πιο βαθύ μέρος του εγκεφάλου και να ξεχνάει να λειτουργεί το σώμα. Δηλαδή ξεχνάει το υποσυνείδητο να λειτουργεί. Δεν υπάρχει πλέον ούτε υποσυνείδητη λειτουργία. Και έτσι σταματάνε οι λειτουργίες του ανθρώπου και πεθαίνει. Αυτό ακριβώς το πράγμα είναι συνειδησία που μπαίνει η ανθρωπότητα. Δηλαδή ένας καθρέφτης της συνειδησίας της ανθρωπότητας είναι ότι αυτοκαταστρέφεται τώρα, χωρίς να το καταλαβαίνει, για να γλιτώσει από τον πόνο της ευθύνης. Ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες τώρα που μπαίνουν έρχονται
και οι άνθρωποι δεν μπορούν να τις αντέξουν. Και αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπορούν να τις αντέξουν, γιατί δεν μπορούν να φορτωθούν τόσες ευθύνες, γιατί έχουν έτσι προγραμματίσει τον εαυτό τους, επιλέγουν, τι επιλέγουν, τον κόσμο της τελείως άφεσης στην ύλη. Τελείως αφήνονται σε ένα πράγμα, χωρίς να έχουν ευθύνη, αλλά παραδίδονται, θα λέγαμε, σε αλλοεπιδράσεις τις οποίες συμβαίνουν. Εμείς είμαστε εκείνοι οι άνθρωποι που θέλουμε να γνωρίσουμε πραγματικά και διαλέγουμε να μην παραδώσουμε, θα λέγαμε, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, θα λέγαμε, την ευθύνη, αλλά να την διατηρήσουμε. Θέλει έναν αγώνα, θέλει έναν ηρωισμό, θέλει να διατηρούμε την ψυχή μας μεγάλη και δυνατή. Γι' αυτό και αυτός ο κόσμος τώρα λέγεται η περίοδος των ηρώων, έτσι. Γιατί ένα μέγιστο ποσό της ανθρωπότητας διαλέγει την περίπτωση Αλσχάιμερ. Δεν θέλει να θυμάται. Πέφτει στην ασυνειδησία. Δεν θέλει να πάρει την ευθύνη. Είναι, φίλοι μου, δύο διαφορετικοί δρόμοι, όμως ο ένας είναι ένας γενικός της εντροπίας που πάρα πολλοί άνθρωποι αυτόν τον καιρό δεν μπορούν να αντισταθούν, έτσι. Και υπάρχουν ψυχές που μπορούν να αντισταθούν σε αυτήν την εντροπική ενέργεια, έτσι, με σκοπό την επόμενη, θα λέγαμε, εποχή, μετά την εποχή των ηρώων, την εποχή της αναγέννησης, θα λέγαμε, την εποχή, τη χρυσή εποχή που θα ξαναρχίζει πάλι να δουλεύουν, θα λέγαμε, υπέρ, θα λέγαμε, υψηλών ενεργειών, θα λέγαμε, έτσι, οι καταστάσεις, να μπορούν εκεί πέρα, έτσι, να χτιστούν νέες ανθρωπότητες, έτσι, με πιο υψηλή συνείδηση. Μπροστά εκεί πάμε. Άρα, φίλε Βασίλη, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι, σε πολλά επίπεδα, το TST, Alzheimer, θα λέγαμε, στην ανθρωπότητα, έτσι. Έχουμε άλλη? Α, οκ. Okay. Μισό λεπτό να γεμίσει. Λοιπόν, μίλησε μας, λέει, για τη λεγόμενη Βασκανία. Λέει η ελευθερία. Η Βασκανία. Η Βασκανία ή το αν θέλουμε εμείς να κάνουμε μια συγκεκριμένη γοητεία, μαγεία, θα λέγαμε, αρνητική μαγεία πάνω σε κάποιον. Η Βασκανία είναι στην πραγματικότητα ένα είδος ματιού, γοητείας. Η Βασκανία είναι να κοιτάει το μάτι σου για να μπορεί να στέλνει συγκεκριμένες υποσυνείδητες ενέργειες, έτσι, να σε ακουμπάει δηλαδή με τα μάτια. Όταν σε ακουμπάει κάποιος με τα μάτια, λέμε, αχ, το μάτι, λέμε εμείς. Στην πραγματικότητα είναι μια μορφή αγγίγματος και το μάτι ή ο νους. Δεν πάει να πει, επειδή το μάτι λειτουργεί σαν να βλέπει απόσταση, ότι συγκεκριμένα φωτόνια, έτσι, δεν σχηματίζουν μια αλληλοσύνδεση μεταξύ τους για να κινηθεί η ενέργεια μέσα από αυτά και ο άλλος να σε κουμπάει με τα μάτια. Πώς λέμε, σε εκδίνει με τα μάτια ή σε διαπερνάει με τα μάτια, έτσι. Συγκεκριμένες ενέργειες, λοιπόν, περνάνε, όπως σας είπα, οι συνείδησες και οι ενέργειες περνάνε μέσα από τα μικροσωματίδια, έτσι, σαν το ρεύμα που λέμε καμιά φορά. Μόλις συντελεστεί ένα είδος ρεύματος ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, συνειδητά ή ασυνείδητα, δημιουργείται ένα κύκλωμα, είτε αρνητικό είτε θετικό. Άρα, μόλις αγγίξατε το κύκλωμα, είναι όπως ακουμπάτε κάτι και παθαίνετε μια γείωση και παθαίνετε ηλεκτροπληξία, ή στο αμάξι θα πάτε και ζετε την πόρτα, ή με τη χτένα σας καμιά φορά, δημιουργούνται ορισμένοι στατικοί ηλεκτρισμοί. Συγκεκριμένοι στατικοί ηλεκτρισμοί όταν εμείς έχουμε ματιαστεί. Δημιουργείται ένα στατικό ηλεκτρισμό. Τώρα, εγώ το λέω ηλεκτρισμό, δεν είναι στην πραγματικότητα ο ηλεκτρισμό που μετράνε με τα βολτ. Είναι ένα άλλο είδο ηλεκτρισμού. Αλλά το λέω έτσι για να καταλάβετε αυτό το πεδίο που υπάρχει, το ένα στατικό πεδίο πάνω από το κεφάλι του άλλου, θα λέγαμε, ή την άβρα πάνω στην άβρα του άλλου. Λοιπόν, αυτές οι Βασκανίες, λοιπόν, είναι συγκεκριμένα μάτια όταν εμείς μπορούμε και δημιουργούμε, έτσι, συγκεκριμένες ενώσεις, αγωγούς δηλαδή, και δημιουργούμε στατικούς ηλεκτρισμούς, έτσι, πάνω στην άβρα μας. Και αυτά τα λεγόμενα, λοιπόν, που λένε σε ξεματιάσω και τα υπόλοιπα. Έτσι. Να ξέρετε, λοιπόν, ότι η Βασκανία, η συνειδητή, είναι η αρνητική μαγεία όταν τον άλλο πάμε συνειδητά να το επηρεάσουμε, έτσι, με τη σκέψη, μέσω των ματιών μου, μέσω οτιδήποτε πράγμα νιώθουμε ότι τον ακουμπάει. Έτσι σας μιλάω γενικά για να καταλάβετε, γιατί δεν χρειάζεται να πιάνουμε το κάθε κομμάτι, τι λέγεται μαύρη μαγεία, αξόρια, βουντού, ιστορίες. Όλα αυτά βασίζονται πάνω σε αυτό το πράγμα που σας λέω εγώ. Έτσι. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, πάντοτε είναι η πρόθεση και το πώς ο άλλος μπορεί να μας ακουμπήσει. Και όταν εμείς είμαστε, να μας επηρεάσει, όπως σας είπα, μπούμε στη ροή. Όλα αυτά τα πράγματα, επειδή στην πραγματικότητα όλοι είμαστε μάγοι, τι σας είπα, όλα αυτά τα πράγματα, επειδή
στην πραγματικότητα ζούμε κβαντικά, όλα αυτά τα πράγματα, επειδή τίποτα δεν υπάρχει σταθερό, γιατί όλα είναι σχετικά, όλα αυτά τα πράγματα καταλαβαίνουμε, γιατί όσο ο άνθρωπος μπαίνει στις υψηλότερες ταχύτητες μέσα του, μπορεί και δουλεύει για να φέρει κρυσταλλώσεις συγκεκριμένες. Ακόμα λοιπόν και σε αυτά τα πράγματα, δυσυγκεκριμένοι αποκρυφιστές, συνειδητοί άνθρωποι, ανεπτυγμένοι άνθρωποι, έτσι, ή άνθρωποι θα λέγαμε που δεν έχουν ανεπτυγμένο, θα λέγαμε, συνειδητά αυτό το πράγμα, αλλά όμως το εξασκούν, έτσι δημιουργούν ασυνείδητες ή συνειδητές βασκανίες ο ένας με τον άλλον. Έτσι. Σας έχω μιλήσει και για τα εγρηγορότητα. Τα έχω πει με πολλές έννοιες και ορισμούς για να γίνουν όσο πολύ κατανοητά αυτά τα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, λέει η Αλεξάνδρα, διέστηση είναι η πληροφορία για αυτό που ήδη έχει γίνει με μια ταχύτητα, αλλά εμείς δεν το έχουμε δει ακόμα. Βεβαίως. Γι' αυτό λέμε λοιπόν διέστηση, γιατί εκτός από τις πέντε αισθήσεις που λειτουργούν με συχνότητες συγκεκριμένων ταχυτήτων, η διέστηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι αισθήσεις των εσωτερικών μας σωμάτων. Ένας άνθρωπος όταν αναπτύσσεται δημιουργεί και άλλες αισθήσεις. Συγκεκριμένοι πολιτισμοί εξωγήινοι, θα λέγαμε, ή άνθρωποι πιο ολοκληρωμένοι, εκτός από τις 5-6 αισθήσεις που λέμε έκτη αίσθηση κι εμείς, φτάνουν μέχρι να έχουν ανεπτυγμένες και τις 12 αισθήσεις. Υπάρχουν και στον κόσμο μας άνθρωποι με 12 αισθήσεις. Υπάρχουν και στον κόσμο μας άνθρωποι που έχουν τις 12 αισθήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο μας που έχουν, θα λέγαμε, και 7 αισθήσεις ανεπτυγμένες. Έτσι. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι κάθε φορά που εμείς εξασκούμε τα συγκεκριμένα σώματά μας, κάθε σώμα μας δίνει ένα συγκεκριμένο, θα λέγαμε, με συγκεκριμένη αίσθηση. Έτσι, όταν λέμε λοιπόν διαίσθηση, μπορούμε να πούμε η διακοή, η τηλεκίνηση καμιά φορά, η διόραση, η διακοή, δεν είναι τίποτα άλλο παρά συγκεκριμένες συχνότητες στις οποίες εμείς μπορούμε να βάζουμε τη συνείδηση μέσα και να αντιλαμβανόμαστε ανάλογα, έτσι, τις ανάλογες, θα λέγαμε, ενέργειες που τρέχουν με τις ανάλογες ταχύτητες. Δηλαδή, στην πραγματικότητα όλα υπάρχουν και εμείς όταν θέλουμε να αναπτυχθούμε είναι σαν να φτιάχνουμε, θα λέγαμε, το καλά την κεραία μας, επειδή η χαλάσει, να την ξαναφτιάχνουμε. Εν μέρη, αυτό σημαίνει ότι από τα 12 strands του DNA, στους 12 έλικες του DNA, να έχουμε πέσει στους 2,5, στους 3. Αυτό λοιπόν, έτσι σημαίνει. Όχι ότι δεν υπάρχουν και ότι είναι αδρανείς, υπάρχουν, η συνείδησή μας έχει εστιαστεί στα, λέγαμε, στα δύο, τα λέγαμε τελευταία. Και σαν συνέπεια, η κρυστάλλωση μας παίρνει αυτούς τους περιορισμούς. Είναι μια σύμπτυξη, δηλαδή, του DNA στην πραγματικότητα και όχι μια απενεργοποίηση. Στο σύμπαν όλα λειτουργούν με συμπίες, θα λέγαμε, με fractals, έτσι, και συμπίες ενέργειας. Γι' αυτό τα πάντα, από το μικρό κόσμο μέχρι το μεγάλο κόσμο, έχουν ακριβώς το ίδιο τέμπο. Εντάξει, φίλοι μου, έχουμε άλλη μία. Επειδή καθίσατε και περιμένατε, θα πούμε και την άλλη και σαργήσαμε. Κάτσε να μπούμε, τελευταία. Λέει ο Χαράλαμπος, καλησπέρα σας, γνωρίζουμε ότι το πείραμα είναι η βάση της επιστήμης. Με τον ίδιο τρόπο και η πνευματικότητα βασίζεται στο πείραμα, ευχαριστώ. Στην πραγματικότητα το πείραμα είναι αυτό που βασίζονται τα πάντα, γιατί πειραματιζόμαστε συνεχώς. Βλέπετε, η επιστήμη το κάνει με μια άλλη μέθοδο. Εμείς το κάνουμε με μια άλλη μέθοδο. Πείραμα, θα λέγαμε, είναι εκείνο το πράγμα, η δοκιμασία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δοκιμάζεις. Είτε είσαι ο Χριστός και περνάς δοκιμασίες, είτε ότι δοκιμάζεις μια πάστα, στην πραγματικότητα πειραματίζεσαι. Ή πειραματίζεσαι σεξουαλικά. Ή πειραματίζεσαι. Το πείραμα λέγεται πείραμα γιατί στην πραγματικότητα δεν ξέρεις, έτσι, αν θα πετύχει. Γι' αυτό λες πειραματίζομαι. Για να δούμε. Και επίσης θα φτάσω σε αυτό το στόχο. Άρα τι γίνεται, με λίγα λόγια. Όλοι έχουμε μια πρόθεση. Δηλαδή παίρνουμε μια θέση πριν για να φτάσουμε, έτσι, κάπου. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε πάρει εμείς αυτή τη θέση ξέρουμε ότι θα συμβεί αυτό. Μόνο τα κάνουμε πείραμα, έτσι, μαθαίνουμε αν η πρόθεσή μας στην πραγματικότητα φέρνει το ανάλογο αποτέλεσμα. Άρα, με λίγα λόγια, κάθε φορά που εμείς έχουμε μια πρόθεση, δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε μια καλή πρόθεση θα βγει καλό αποτέλεσμα. Δυστυχώς ο άνθρωπος, επειδή είναι εγκλωβισμένος στο νου του και δεν πειραματίζεται με τις προθέσεις του, για να μπορεί να δει αν στην πραγματικότητα είναι σωστή η θέση που πήρε, ασχέτως αν εκείνος το έκανε με πρόθεση θετική, αν ήταν σωστή η θέση γιατί είχε ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Πολλές φορές θα δούμε λοιπόν
ότι αυτό που λέμε πνευματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η άλλη ταχύτητα της ύλης. Χαμηλή ταχύτητα της ύλης θα λέγαμε. Βλέπουμε την ύλη σαν ύλη, αργή, σταθερή. Υψηλή ταχύτητα της ύλης, η ψυχή ταχύτητα της αντίληψης. Αρχίζουμε και βλέπουμε διάφορα άλλα πράγματα. Μικροοργανισμούς, έτσι, τα φράκταλς που υπάρχουν μέσα και άλλες ταχύτητες. Θέλω να καταλάβετε ότι η αρχή της απροσδιοριστίας σημαίνει ότι όσο εμβαθύνω πάνω σε μια μορφή, έτσι, και αρχίζω και φεύγω από αυτό το πράγμα που βλέπετε τώρα αυτό πέρα, είναι το περιτύλιγμα, θα λέγαμε, έτσι, η θήκη του τηλεφώνου, βλέπετε. Λέτε είναι μια μορφή στην πραγματικότητα. Όσο αρχίζω εγώ και το ψάχνω, τα εδώ μέσα, τα μόρια, τα άτομα, τα ηλεκτρόνια, αντί να βλέπω σταθερά πράγματα, στο τέλος αρχίζω και βλέπω ενέργεια, κίνηση. Άρα όταν εγώ μπαίνω ακόμα πιο βαθιά μέσα εδώ, τα βλέπω ακόμα πιο πολύ κίνηση, ακόμα πιο πολύ φως, ακόμα πιο πολύ κίνηση, ακόμα πιο πολύ φως, μέχρι που στο τέλος δεν θα προσδιορίζεται αυτό. Το καταλαβαίνετε, γιατί δεν θα έχει θέση. Αυτό για να προσδιοριστεί στην ύπαρξη πρέπει να έχει συγκεκριμένη υπογραφή χωροχρονική, που η συγκεκριμένη χωροχρονική υπογραφή πέρασε, 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 πέρασε. Ο χώρος και ο χρόνος είναι έτσι δεμένοι που κάθε μορφή ανακλάσμα του δευτερολέπτου έχει συγκεκριμένη υπογραφή χωροχρονική. Αυτό που εμείς νομίζουμε τώρα ότι είναι το ίδιο, αυτό το κρατάω στο χέρι μου και ότι είναι το ίδιο, έχει υπάρξει και υποστεί τεράστιες αλλαγές μέσα του. Απλά η φθορά είναι τόσο μηδαμινή στα δικά μου μάτια, στη δική μου ταχύτητα, που μου φαίνεται ότι είναι το ίδιο. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό τι είναι για το σύμπαν, ένα τώρα. Για μας είναι ένα πλαστικό που αντέχει 10 χρόνια. Η ζωή μας είναι όλη η ζωή μας. Για το σύμπαν, ένα τίποτα. Θέλω να καταλάβετε λοιπόν ότι τα πάντα είναι ενέργεια κινούμενη, τα πάντα αρή. Και όταν εμείς θέλουμε να τα κάνουμε μορφή, τα επιβραδύνουμε. Δηλαδή φτιάχνουμε τέτοια συνείδηση, ώστε εμείς να λέμε «Α, αυτό είναι υλικό, βλέπεις και είναι το ίδιο». Ενώ στην πραγματικότητα αυτό που το κρατάω στο χέρι μου τώρα, 30 δευτερόλεπτα ή ένα λεπτό, ποτέ δεν είναι το ίδιο. Κάθε κλάσμα του δευτερολέπτου, έτσι σε ταχύτητες Planck, γίνονται τεράστιες αλλαγές. Βλέπετε, αυτό σημαίνει. Όμως για τη δική μας συνείδηση, που όλοι έχουμε συγχρονιστεί, αυτό θα είναι το ίδιο μέχρι να φτάσει να αλλοιωθεί κατά τη δική του, θα λέγαμε, αλλοίωση, σαν πλαστικό. Γι' αυτό λοιπόν, φίλοι μου, όταν μπαίνουμε στον κόσμο, έτσι, όταν μπαίνουμε στον κόσμο της ταχύτητας, όταν εμείς ξυπνάμε τη συνείδησή μας και φεύγουμε αυτή την ταχύτητα που μόνο και μπαίνουμε σε ατέλειωτες, θα λέγαμε, ταχύτητες και γινόμαστε θεοί και τρέχουμε με άλλες ταχύτητες και μπούμε στο θεϊκό εαυτό μας μέσα, βγαίνουμε έξω από το χωροχρόνο, έξω από τη μορφή. Τότε μπορούμε λοιπόν και καταλαβαίνουμε τον κύκλο αρχή και τέλος, έτσι. Τότε μπαίνουμε σε τις καταστάσεις και μπορούμε να συλλάβουμε τους κύκλους. Τότε ξυπνάμε και φωτιζόμαστε. Γιατί φωτιζόμαστε? Γιατί μαζεύουμε όλες τις δυνατικές μας μορφές και τις κάνουμε φως. Γιατί όλα από το φως έρχονται και στο φως καταλήγουν. Αντί όμως να περιμένουν να γίνει εξελικτικά με την ύλη της μορφής αυτή που ξέρουμε, πάμε τη συνείδησή μας εκεί. Αυτό είναι το ωραίο πράγμα στον άνθρωπο. Ότι είμαστε πολυεπίπεδα όντα και η συνείδησή μας τρέχει σε πολλά επίπεδα. Γι' αυτό μπορούμε να τα καταφέρουμε αυτά τα πράγματα. Αλλιώς εξελικτικά θέλουμε μια ολόκληρη ζωή. Να φύγουμε από το φως, ζωές, εσαρκώσεις. Έτσι, θα μου πεις, σταμάτη, για ποιο λόγο να το κάνουμε αυτό? Τι μπορεί να μας κάνει όλο αυτό το πράγμα? Πού μπορεί να μας ωφελήσει? Όταν γυρίζουμε πίσω στον πατέρα μας, πίσω στην πηγή, παίζει ρόλο αν θα έρθουμε με Rolls Royce ή με μοτοποδήλατο? Αν θα έρθουμε με ένα μίνι, πώς το λένε, ή αν θα έρθουμε με μια Porsche? Για τον πατέρα παίζει ρόλο? Για την πηγή παίζει ρόλο αν φτάσει κάποιο μοιημένο ή κάποιο θα φτάσει αμύητο? Όχι, δεν παίζει κανένα ρόλο. Όλα αυτά παίζει ρόλο για να έχουμε καλύτερη άνεση εμείς, έτσι, στον τρόπο που τριγυρίζουμε τη ζωή μας. Στο τέλος όλοι φτάνουμε κάπου. Δεν παίζει ρόλο με τι θα φτάσετε, είτε με γαϊδουράκι, με οτιδήποτε. Αυτό το κάνουμε μόνο για να έχουμε μια καλύτερη, θα λέγαμε, άνεση στον τρόπο, έτσι, που λειτουργούμε, να μπορούμε να φεύγουμε, να γυρίζουμε, να κάνουμε ένα κύκλο παραπάνω, να ανέβουμε βουνά, να πετάμε, να κολυμπάμε. Όταν πάμε όλοι στον πατέρα μας, λέτε να παίζει ρόλο? Άρα, αυτό σας λέω, υπάρχουν δύο λοιπόν διδασκαλίες, ή ως φορικές που κοιτάμε να αναπτυχθούμε όσο πιο πολύ μπορούμε για να έχουμε απεριόριστη ελευθερία δημιουργίας και να γίνουμε αρχιτέκτονες,
Freemason, Mason, από εκεί που βγήκε ο πραγματικός τονισμός στην πραγματικότητα, ασχέτως πώς έχει γίνει τώρα. Καταλάβατε, να μπορούμε να δημιουργήσουμε σαν θεοί ανάλογα αποτελέσματα, έτσι. Και ο άλλος δρόμος είναι να γυρίσουμε πίσω χωρίς να έχουμε κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Για τον πατέρα είναι το ίδιο. Είτε γυρίζει το παιδί του με λεφτά, είτε γυρίζει χωρίς λεφτά. Θα ενσωματωθεί. Παιδί του είναι, τα αγαπάει. Καταλάβατε. Γι' αυτό σας λέω και για τους δικούς μας δαίμονες είναι το ίδιο. Θα τους ενσωματώνει όλη η ψυχή μας. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Ότι με τους ευδαίμονες δεν πονάμε. Ενώ με τους άλλους δαίμονες πονάμε, φέρνουμε πόνο στη ζωή μας. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Δηλαδή όλα τα πράγματα είναι το μόνο πράγμα για να γλιτώσουμε πόνο όσο πολύ μπορούμε. Για να γλιτώσουμε πόνο τα κάνουμε αυτά. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που διαλέγουν μερικοί άνθρωποι. Αυτό είναι το θέμα, θα λέγαμε, της γνώσης του καλού και του κακού. Αυτό είναι το θέμα της συνεργασίας. Γιατί δημιουργούμε εμείς εκείνη την κατάσταση να μπούμε σε μια τέτοια πραγματικότητα ώστε να μην πονάμε, να φτάσουμε τη μακαριότητα στο ελάχιστο. Πίσω λοιπόν, γιατί όταν μπαίνει στην πηγή, δεν πα σε ο Χίτλερ ή να σε ο τέτοιο ο Ρούσβελτ ή να είσαι, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε ή να σε φωνιά ή να σε τον άλλο. Δεν παίζει ρόλο, παιδιά. Από ένα επίπεδο και μετά, σαν πνεύμα είμαστε όλοι ένα. Έτσι πάει αυτό το πράγμα. Οπότε όλη η διαδικασία, όλος ο δρόμος είναι για αυτούς που θέλουν να περάσουν διαφορετικά αυτή την θέληση να υπάρξουν, να δημιουργήσουν ζωή, να δημιουργήσουν τη ζωή, την ύπαρξή τους, να προβάλλουν δηλαδή την ατομικότητά τους στα επίπεδα της ύλης, με σαρκώσεις, τις οποίες περνάμε, με συναισθήματα, με τα διάφορα εγώ, με τα διάφορα πάθη μας. Βλέπετε, σας είπα ότι στην αρχή τα πάντα ήταν σαν ένα μπάσο. Έπαιζε μπομ, 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 μπομ. Και ο μαέστρος έβαλε και άλλα πράγματα. Έβαλε μετά και τα κρουστά, τα υπόλοιπα. Μετά έβαλε και τις κιθάρες, τα έχορδα. Μετά έβγαλε τα πνευστά και δημιούργησε ολόκληρη ορχήστρα. Θα μου πείτε τι είναι, σταματημά είναι πιο δύσκολη να συγχρονιστείς. Και τι έγινε? Είναι, ακούγεται πιο ωραία το τραγούδι. Παρά είναι ένα μπάσο απλό. Θέλουν μερικοί να βγάλουν τα συναισθήματα. Άλλοι να βγάλουν τις σκεπτομορφές. Άλλοι να βγάλουμε. Δεν υπάρχει τίποτα διαφορετικό. Το να τραβήξουμε τη συνείδησή μας πιο πάνω και να ζούμε μακάρια, it's okay. Ε? Είναι πιο εύκολο. Το ξέρω. Αλλά εμείς διαλέξαμε να κάνουμε ολόκληρη ορχήστρα, ολόκληρη αρμονία. Καταλάβατε. Και μέσα στον κόσμο της αρμονίας, για να πετύχουμε αυτό το δύσκολο, όλα αυτά τα επίπεδα να τα εναρμονίσουμε, θέλει μαεστρία. Και πρέπει να γίνουμε μαέστροι της συμπαντικής ορχήστρας. Έτσι. Αλλά να έχουμε ένα τύμπανο και να κάνουμε ντουμ, ντουμ, ντουμ. Αυτό ήταν. Και πού είναι το δύσκολο? Αυτό το έχετε κάνει όλοι σας για να είστε εδώ. Εμείς θέλουμε λοιπόν τα πιο δύσκολα. Θέλουμε να γίνουμε μαέστροι όλοι, έτσι. Αλλά πρέπει ο μαέστρος να περάσει, όπως σας είπα και σε άλλα σεμινάρια, από όλα τα όργανα και να μάθει και τις νότες, έτσι, και να ξέρει μουσική. Επομένως καταλήγουμε ότι η σύνθεση και η αρμονία είναι το παν, για να μπορούμε να ενώσουμε τα μέρη του εαυτού μας, του κόσμου, των πάντων, έτσι, για να μπορούμε να μπούμε σαν συμμέτοχοι και συνεργάτες στο μέγα έργο, το κοσμικό. Θα τα απλοποιώ όσο πιο πολύ μπορώ για να ξεφύγετε από όλα τα διλήμματα, τα παραμυθάκια, τα διάφορα πράγματα, τους φόβους, το ένα το άλλο, για να δείτε πόσο απλό είναι τελικά και να μπορείτε να είστε ο εαυτός σας και να διαλέξετε τον δικό σας δρόμο, έτσι, πάνω στον δικό σας ενθουσιασμό. Λοιπόν, φίλοι μου, για άλλη μια φορά ευχαριστώ για τη συμπαράσταση, την εστίαση, τη διατήρηση, έτσι, και τη συνεργασία των πραγμάτων που κάνουμε και σε αυτό το live. Ευχαριστώ για την εστίαση και τις ερωτήσεις σας. Μέχρι εδώ και σήμερα, ειρήνη σε όλους.